παρακαλώ, τα στιγμιότυπα. Η νίκη αποκτά μεγαλύτερη αξία για την ΑΕΛ, δεδομένου και ότι η Κασιόπη, με συγχωρείτε, πήρε εύκολα 3 βαθμούς σήμερα και έτσι μπόρεσε η ομάδα των Βυσσινή να κρατήσει με το χθεσινό αποτέλεσμα έστω και την ισχνή διαφορά του ενός βαθμού στην κατάταξη της Football League. Είχε νεύρο το παιχνίδι, με την καλή έννοια. Πάλεψαν οι δύο ομάδες για να πετύχουν κάποιο τέρμα. Η ΑΕΛ ίσως είχε περισσότερο και πάλι με την καλή έννοια νεύρο και μπόρεσε και έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα. Και ένα περίεργο γήπεδο αυτό που δεν σε αφήνει. Έτσι ακριβώς, όπως είπαμε. Είδαμε κάποιες από τις πρώτες φάσεις. Εδώ βλέπουμε στο 29 μία φάση με τον Διαμαντόπουλο από την πλευρά του Αγροτικού Αστέρα. Για να φτάσουμε στην περίπτωση του 35ου λεπτού, ο Μαρουκάκης ήταν αυτός που έπιασε το σούτ στην κίνηση. Θα δούμε τώρα την τύχη που πήγε να χαμογελάσει στην ΑΕΛ. Εδώ η μπάλα γυρνά από τον Μακρυδημήτρη, χτυπά στο οριζόντιο δοκάρι του Βοσνιάδη. Μετά ήρθε το ψαλιδάκι του Βαρέλα, θα μπλοκάρει και πάλι εξ επαφής ο Βοσνιάδης και θα μείνει στο 31ο λεπτό το 0-0 σε αυτή εδώ τη φάση. Στο 42 ο Μαρουκάκης, ο οποίος το ψάχνει τον γκολ και νομίζω ότι το τέρμα που πέτυχε θα του τονώσει ακόμη περισσότερο την ψυχολογία. Είχε κάμπος αγωνιστικές να σκοράρει. Εδώ κάνει ένα σούτ στο 42. Με την μπάλα να περνά εκτός αγωνιστικού χώρου. Να πούμε ότι αποβλήθηκε πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου από τον πάγκο του Αγροτικού Αστέρα ο Κώστας Γεωργιάδης. Είδαμε εδώ την παλιά που έχασε ο Μπόγιοβιτς. Λίγα, 1-2 βήματα να ήταν πιο μπροστά θα την προλάβαινε. Όμως έρχεται ο Μαρουκάκης στο 57ο λεπτό. Ο Βαρέλα ήταν αυτός ο οποίος έβγαλε την παλιά και με κεφαλιά μεσολαβεί εκεί και ο Μπόγιοβιτς, δεν νομίζω όμως ότι ακουμπά η μπάλα στον Σέρβο. Είναι καθαρό δηλαδή το γκολ του Μαρουκάκη. Ανήκει δηλαδή στον επιθετικό της ΑΕΛ. Θα γίνει το 0-1. Βλέπουμε και μία άποψη από την κερκίδα όπου φιλοξενήθηκαν οι φίλοι της ΑΕΛ. Ήταν φλογερή και πάλι η κερκίδα της ΑΕΛ. Να πούμε, όπως το παρακολουθούσαμε το παιχνίδι, τους φίλους της ΑΕΛ ακούγαμε πέρα από την περιγραφή. Και όχι κάτι άλλο από πλευράς Αγροτικού Αστέρα. Ο Ναγιάρ με διορθώνουν να έκανε τη σέντρα. Έχει δίκιο ο φίλος Αποστόλης. 0-1 λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, και δεν νομίζω ότι ο Αγροτικός Αστέρας ήταν ουσιαστικά απειλητικός από εκεί και πέρα. Η ΑΕΛ διατήρησε την ψυχραιμία της ακόμη και στις σε εισαγωγικά δύσκολες φάσεις που ακολούθησαν. Αν δύσκολη είναι αυτή η εκτέλεση φάουλ του Καπία που πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ξενοδόχοφ, η ΑΕΛ ίσως είχε την ευκαιρία να πετύχει περισσότερα τέρματα, ένα δεύτερο ή ένα τρίτο, αν ο Βοσνιάδης δεν πραγματοποιούσε κέρυες επεμβάσεις σε ορισμένες ιδιαίτερα απειλητικές για την αιστεία του Αγροτικού Αστέρα φάσεις. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η νίκη, όσο και αν διαμαρτύρονται για κάποιες περιπτώσεις οι γηπεδούχοι. Και η διαιτησία ήταν σχετικά καλή. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν ιδιαίτερα θέματα για τα οποία θα μπορούσαν να διαμαρτυρηθούν οι δύο ομάδες. Κάποια σπροξήματα εντός περιοχής, έτσι όπως θυμάμαι χαρακτηριστικά, δεν ήταν κάτι κραυγαλαίο δηλαδή που θα έπρεπε να υποδείξει ο διαιτητής, όπως έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλους αγώνες. 0-1 λοιπόν η ΑΕΛ, θα φτάσει σε μια ξεκάθαρη νίκη και νομίζω ότι πλέον όλοι έχουν στρέψει την προσοχή τους στο παιχνίδι που ακολουθεί για την 26η αγωνιστική με την Καλλιθέα. Πάντως δεν έλειψαν τα νεύρα στο τέλος. Εκεί κάποιοι άνθρωποι του Αγροτικού Αστέρα είχαν μια έντονη διαφωνία με τον Σεμπαστιάν Ναγιάρα, ο οποίος απάντησε σε σχόλια. Σμπροξήματα, εντάσεις, τελικά επικράτησε η λογική των ψυχρεμωτέρων και δεν δόθηκε συνέχεια στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Τέλος, καλό, όλα καλά για την ΑΕΛ. 0-1 μέσα στον Αγροτικό Αστέρα. Επαναλαμβάνω, κατά την άποψή μας, σε μια δύσκολη έδρα και με βάση
την αγωνιστική εικόνα του Αγροτικού Αστέρα όπως έχει δείξει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα και με τις ιδιαιτερότητες του γηπέδου του Ευόσμου που πάντα συντελεί υπέρ των γηπεδούχων.